υπάρχουν συμφέροντα χωρών που εμπλέκονται σε όλο αυτό το κακό που γίνεται στην Μέση Ανατολή. Και το πρώτο ερώτημα, αυτό που ρωτάνε όλοι, παιδιά, είμαστε ασφαλείς? Κοιτάξτε, να πούμε καταρχήν ότι η αστυνομία Κύπρου παρακολουθεί την κατάσταση, κυρία Καπιτού, και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα. Να σας θυμίσω ότι από τον περασμένο Οκτώβριο που είχαν ξεκινήσει αυτά τα περιστατικά εξελίξεις στην περιοχή μας, η αστυνομία έχει ξεκινήσει και υπήρξαν αυξημένα μέτρα ασφάλειας, τα οποία φυσικά αξιολογούνται και να προσαρμόζονται κάθε φορά όταν κρίνεται αναγκαίο, να λαμβάνοντας υπόψη για τις εξελίξεις, όπως έγινε επίσης και τις τελευταίες μέρες. Mm-hmm. Τα αυξημένα μέτρα λαμβάνονται σε διάφορους χώρους και εγκαταστάσεις, τα οποία κρίνονται ή θεωρούνται ως υψηλού κινδύνου. Οι πληροφορίες που έρχονται αξιολογούνται, επαναλαμβάνω, και λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα εκεί και όπου χρειάζονται, ανάλογα και με τις πληροφορίες που έρχονται κοντά στην αστυνομία. Ναι. Και εντάξει, είναι αυτό που λέμε και συμβαίνει και στις υπόλοιπες χώρες. Κάτι οργανωμένο είναι πολύ πιο εύκολο να το εντοπίσει σύμφωνα με πληροφορίες. Κάτι πιο ατομικό, κάτι πιο... είναι πολύ πιο δύσκολο, αντιλαμβάνομαι, κύριε Ανδρέου. Σίγουρα είναι δύσκολο. Βλέπουμε και στις άλλες χώρες και στην Ευρώπη όπου γίνονται κάποια περιστατικά. Σίγουρα υπάρχουν περιστατικά τα οποία δεν μπορείς να προβλέψεις. Όμως, επαναλαμβάνω, εμείς προσπαθούμε με την αξιολόγηση, την εξασφάλιση κάποιων πληροφοριών, ναι, τις αξιολογούμε και προχωρούμε αναλόγως, κυρία Αγαπητού. Δεν υπάρχει όμως κάτι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Το κρατάω αυτό που λέτε και βεβαίως το άλλο το μεγάλο το θέμα, γιατί σε τρία επίπεδα είναι αυτά που δίνει προσοχή αυτή τη στιγμή η Κύπρος. Το τρίτο, λοιπόν, είναι εκτός από την ασφάλεια και το διπλωματικό κομμάτι, είναι το μεταναστευτικό. Και ο ρόλος της αστυνομίας σε αυτό το κομμάτι έχει πολύ δυνατό ρόλο από την άποψη ότι έρχονται οι ροές, δεν έχουν σταματήσει και εσείς από εκεί πρέπει να κρίνετε ουσιαστικά και να βρείτε ποιος είναι ο διακινητής και να ακολουθηθούν οι ανάλογες διαδικασίες. Πολύ σωστά. Η αστυνομία λαμβάνει ένα πολύ σημαντικό μέρος σε όλη αυτή την επιχείρηση. Σε δύο κατευθύνσεις μπορώ να πω. Από τη μια είναι με την αφίξη μεταναστών προχωρούμε στην ενέργεια εξετάσεων. Γι' αυτό και έχει συσταθεί το ειδικό κλιμάκιο στην Υπηρεσία Λαδαπού και Μετανάστευσης, όπου αξιολογεί και πληροφορίες όσον αφορά διακινητές και κυκλώματα τα οποία ενδεχομένως δρούν στη χώρα μας και από τις γειτονικές χώρες. Και η δεύτερη κατεύθυνση είναι οι απελάσεις, όπου επαναλαμβάνω η αστυνομία έχει να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Όσον αφορά τώρα τις διακινητές, αν θέλετε να κάνουμε μια αναδρομή στα τελευταία τρία χρόνια, να πούμε ότι το 2022 είχαμε διερευνήσει 85 υποθέσεις που έχουν σχέση με συλλήψεις προσώπων που αφορούν διακίνηση παράτυπων μεταναστών και έχουμε προχωρήσει στη σύλληψη 135 προσώπων. Μάλιστα. Το 2023 οι υποθέσεις έγιναν 124 και υπήρξαν 153 συλλήψεις. Το 2024 μέχρι και σήμερα είχαμε 45 υποθέσεις με 53 πρόσωπα να έχουν συλληφθεί σε σχέση με τα συγκεκριμένα δικήματα. Και να διευκρινίσουμε ότι οι συλλήψεις δεν αφορούν μόνο πλοηγούς σε βάσκες, αλλά προέρχονται ένας αριθμός και προσώπων τα οποία είχαν εντοπιστεί στη βάση πληροφοριών ή ανάλυση κάποιων μαρτυριών από καταθέσεις που λαμβάνονται από τους μετανάστες οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας και είχαν προχωρήσει και στις συλλήψεις και προς αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά τις απελάσεις, εθελώσεις, επιστροφές. Πέρσι είχαμε 9.699 επιστροφές, εκ των οποίων 7.491 ήταν εθελούσιες. Και φέτος μέχρι σήμερα έχουμε 3.337 επιστροφές, οι οποίες οι 2.539 είναι εθελούσιες και οι υπόλοιπες αφορούν απελάσεις. Δεν αφορούν βεβαίως τη Συρία, αντιλαμβανόμαστε, εκτός ενώ τα τελευταία που ξέρουμε τι και πώς ισχύει για τις επιστροφές, που δεν είναι εθελούσιες ενώ. Μάλιστα, ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, παίρνω τον αριθμό 53 που μου είπατε για το 24, αν το πολλαπλασιάσω, επί τρία φαίνεται, ενώ γιατί είναι το πρώτο τετράμινο ουσιαστικά που δεν είναι, είναι μέχρι το Μάρτι αντιλαμβάνομαι, το 53 ή μέχρι σήμερα που μιλάμε, το 24 για τις συλλήψεις που κάνατε, το 53. Μέχρι σήμερα. Άρα αντιλαμβάνομαι, αν συνεχίσουν έτσι οι ροές, θα είναι πολύ πιο αυξημένος ο αριθμός μέχρι το τέλος του χρόνου, αν συγκρίνω με τις προηγούμενες δύο χρονιές. Η κατάληξη των συλληφθέντων διακινητών,
Σε αυτές τις περιπτώσεις ποια είναι, πάνε δικαστήριο και μετά έχουμε ανθρώπους οι οποίοι εκτείουν ποινή φυλάκισης, ας πούμε αυτή τη στιγμή, τι γίνεται? Ναι. Στις περισσότερες των περιπτώσεων που βλέπουμε και τις καταδίκες, τις οποίες δημοσιεύουμε τις περισσότερες φορές εκεί που έχουμε πληροφορήσει, ναι, υπάρχει ποινή φυλάκισης. Καταδικάζονται. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι τις υποθέσεις αυτές και αυτό κάνουμε, τις καταχωρούμε άμεσα ενώπιον δικαστηρίου, για να μπορούν να εκδικαστούν άμεσα, ώστε να δίνονται και τα κατάλληλα μηνύματα. Όμως οι προσπάθειες είναι συνεχείς, κυρία Αγαπητού, και να πω ότι, και να επαναλάβω ότι μετά τη σύσταση και του ειδικού κλιμακίου στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, υπάρχουν πλέον και συλλήψεις από διάφορα κυκλώματα που δρούν στην Κύπρο. Με το τελευταίο υπήρξε μια σύλληψη ενός 18χρονου, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή υποκράτηση στη βάση δικαστικού διατάγματος. Ήταν ο ίδιος που έστελνε τα βιντεάκια από το Πουρνάρα στους φίλους του, ότι ξέρετε εδώ, κοιτάξτε τι κάνουμε, αυτά. Επειδή υπήρξε και αυτό. Αυτό δεν το γνωρίζω αν πρόκειται για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Ναι, όμως είναι ένα κύκλωμα το οποίο δρά Συρία, Λίβανο, με διάφορους άλλους που αυτή τη στιγμή καταζητούνται και αφορούν Λιβάνιους και Σύριους, που επαναλαμβάνουν εκτρεμούν εντάλματα σύλληψη εναντίον τους και αυτή τη στιγμή καταζητούνται. Και τώρα με τις νέες οδηγίες της κυβέρνησης και αυτά που πρόκειται να γίνουν, που θα πηγαίνουν στην Κοφίνο, θα μας τα πει σε πάρα πολύ λίγο ο κ. Χατζηβασιλείου, έχετε και άλλο ρόλο εσείς να διαδραματίσετε σε αυτό, γιατί αντιλαμβάνομαι εκεί θα πρέπει να υπάρχει και αστυνομική επίβλεψη το όπου θα πηγαίνουν οι Σύριοι. Κοιτάξτε, εκεί και όπου δοθούν οι ανάλογες οδηγίες, η αστυνομία θα πράξει ανάλογα και στις οδηγίες που θα υπάρξουν. Σίγουρα, και επαναλαμβάνω, ο ρόλος της αστυνομίας σίγουρα είναι σημαντικός σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ναι, δεν είχαμε ένταση στο Πουρνάρα το τελευταίο διήμερο. Κάτι πήρε τα μάτια μου, αλλά δεν είμαι και σίγουρη. Ναι, υπήρξε μια πληροφορία, αλλά δεν υπήρξε κάτι σοβαρό. Μια διένεξη υπήρξε λεκτική κυρίως μεταξύ διαμενόντων στο χώρο εκεί. Ανταποκρίθηκε η αστυνομία, δεν υπήρξε οποιοδήποτε περιστατικό, οποιοδήποτε τραυματισμό ή οποιαδήποτε συμπλοκή, σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Αν προκύψει κάτι άλλο, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ανδρέου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στον διευθυντή του Γραφείου του Υπουργού Εσωτερικών, στον κύριο Χατζηβασιλείου, γιατί θέλουμε να δούμε. Δέχεται και.